Να παριστάνω εγώ που κοντεύω τα 50, ότι είμαι 20 αποκλείεται. Εσύ μπορείς και βέβαια. Κοίταξε Μαρία μου, έλα <Έχω>, τώρα. Ξέρω ότι σε ένα πολύ ισχυρό κομμάτι του ελληνικού μυτού. Mm. Πόσο σημαντικό θεωρείς είναι μια γυναίκα να μιλάει. Ένας άνθρωπος ναι. πιστεύω πρέπει να μιλάει. Ναι, 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 όχι. Ε, νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε, δεν είναι εύκολο γιατί και εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου δεν μίλησα. Ναι. Υπάρχει λόγος που οι άνθρωποι δεν μιλάνε στην εμεινόπαυση Είναι μια, είναι μια περίοδος που πρέπει να μιλάμε, να τε, λέμε στα συμπτώματα μεταξύ μας σιγά Λες και είναι κάποια ντροπή Λες και το περνάνε όλες οι γυναίκες Όλες οι γυναίκες ναι. και λες και είναι κάτι που ε, δεν πρέπει τώρα αυτό μην το πούμε ε, Δεν υδρώνω αυτό αλλά ναι. είναι μυστικό Εγώ δηλαδή έχω δεχτεί ένα είδος bullying επειδή έχω δηλώσει και ότι δεν, δήλωσες, δεν πιστεύω Και το δήλωσες αρκετά νωρίς νομίζω Είσαι και π ναι. Λοιπόν, εκεί δηλαδή τι γίνεται, διότι θα στο ίδιο σπίτι, μπορούν να υπάρξουν μαζί. Μοιράζονται οι ρόλοι. Ναι. <laughs> 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 ε, <laughs> μα τη Μαρκίζα έχουμε <laughs> πράγματα. <πρόβλημα. laughs> <Αυτόν laughs> Έχει ένα μεγαλύτερο άγχο. Αν τα παιδιά σου δεχτούν bullying, κάνουν bullying, Έχω πάρα πολύ μεγάλο άγχος και για τα δύο. Ναι, γιατί και τα δύο είναι σημαντικά. Πρόσφατα σκεφτόμουν τι θα έκανα αν τα παιδιά μου είναι αυτά που κάνουν τον πουλίν. Σκουπίδια ψάξαν. Όχι. Δεν έχω φτάσει Στα αυτά τα μεγέθη, δεν έχω φτάσει. Γιατί τη βγήκε παιδιά τα σκουπίδια και τα ψάξαν από ό,τι θε. Νομίζω και τη Ελένη είναι μεγάη. Ναι, ναι, για άλλα. Είναι μεγάλα. Είσαι σε άλλη κλίμακα. Έλα, γλίτωσε. Τα πρόσεχα τα σκουπίδια μου, τα φρόντιζα, τα καθάριζα πριν τα πετάξω. Πήρα μια απόφαση εγώ όταν πέρα. Η μαμά μου, είχα πει ότι αυτό ο θάνατο, αυτή η απώλεια, δεν θέλω να φύγει έτσι, να, ναι. μην, να μην γίνει κάτι. Mm. Και κάπω ασυνείδητα άρχισα να οργανώνομαι να, να γίνει για μένα θετικό. Πληρώθηκε καλά στου ψήφιρου. Όχι. <σχελίδι> Και το λέει δυναμικά, δεν το λέει ψευδιστά. Όταν γέννησα, ναι. που έκανα δύο αγόρια. Ναι. Μου είπανε κάποια στιγμή, κάποια συγγενή, ναι. μεγάλη γυναίκα σε ηλικία. Ναι. Ναι ότι και τώρα, άμα μεγαλώσεις ποιο θα σου φέρει να ποτήρει νερό. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Rainbow Mermaids. Είμαι η Μυστήκ Βαν Ρούζ. Και είμαι η Κατίνα Μπέλα. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη, την αγάπη. Είμαστε για ακόμη μια φορά στο όνομα Hotel, ε, αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο. Καταπληκτικό, καλέ. Ε... Μοναστήριο 24 θα το βρείτε και έχει τα πάντα. Έχει και roof garden, έχει και υπέροχα δωμάτια, έχει και αίθουσε για να κάνει και, και, και τα δεν πάντα. Έχει, ναι, παιδιά. Επίση, μην ξεχνάτε όλα αυτά που σα έχω μάθει. Θέλω subscribe, like, share και ό,τι γουστάρετε. Πατήστε και το κουδουνάκι να σα έρχονται ειδοποιήσει, παιδιά. Καλέ. Λοιπόν, και σήμερα είμαστε, παιδιά, στην ευχάριστη θέση. Στην πολύ ευχάριστη. κοντά μα ένα αγαπημένο πλάσμα, μια αγαπημένη ηθοποιό, μια. Κουκλάρα. Κουκλάρα. Ε, λοιπόν, ε, η οποία θα το πω από τώρα, όλοι οι προηγούμενοι καλεσμένοι είχαν θέμα με το ύψο μα. Ε, συγκεκριμένη ήταν η μόνη που ήρθε και μα κοιτούσε ευθεία στα μάτια. Την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου Σε ένα Γεια σας παιδιά, χαίρομαι πάρα πάρα <laughs> πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και εμείς πάρα πολύ. Ε, ε, ε είσαι στην πόλη μας για μια ωραία παράσταση. Ναι. Λοιπόν, με την Κάτια Δανδουλάκη, την Κοραλία Καράντη και πες μου και τους δύο άντρες. Γιατί τον Πάνο το είναι... ναι, τον Σταθακόπουλο και τον Γιώργο τον Γεροντιδάκη. Τέλεια, μια παράσταση που την έχουμε δει παιδιά. Την απολαύσα. Και, ευχαριστώ δοκίδια. πάρα πάρα πολύ που ήρθατε κατά λίγο. Oh, yeah. Αλήθεια. Αλήθεια. Yeah. Αλήθεια. Για πες τον τίτλο γιατί έχει γίνει πλάκα. Διάλεξε το θάνατό σου αγάπη μου. Ορίστε, του δίνει και επιλογή, ρε παιδιά. Τι άλλο, Θα να έχουμε επιλογή. Ακόμα <χαιρνίξε> και σε αυτό. Ε, Κυρίω αυτό, Κυρί, μη σου πω. Κυρίω αυτό. αυτό. Αυτή είναι άλλη κουβέντα πρέπει να την κάνουμε. <laughs> ε, λοιπόν. <laughs> Άννα Μαρία, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο. Ε, είσαι ηθοποιό και γεννήθηκε, έμαθα, από σύμπτωση στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γεννήθηκα συμπτωματικά εντελώ. Ε, Μπαμπά μου δούλευε σε ένα ξενοδοχείο στη Χαλκιδική τότε. <laughs> Ήρθε η μητέρα μου να τον δει. Μαζί με τη γιαγιά μου και αποφάσισα <laughs> να έρθω κι εγώ. Έγινε το μοιραίο, εσύ. Έγινε το μοιραίο. <laughs> <έτσι>. Ήρθα <laughs> λίγο. έμεινα τέσσερι με πέντε μέρε, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω όμω ακόμα. Γιατί λένε ότι ο τόπο που γεννιόμαστε δίνει κάτι. Ναι, Αυτέ οι τέσσερι μέρε ίσω <laughs> θα ήταν πολύ σημαντικέ. Ναι ναι. <laughs> ναι, ναι. Τέλεια. Ε... Και θέλω να μου πει τώρα εσύ, ε, ήθελες από μικρή να γίνει τοπιό. Κάτι ξέρω ότι ήθελε, αλλά δεν ξέρει και για ποιο λόγο ήθελε. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι και μάλιστα το συζητούσα πρόσφατα. Ναι. Ήθελα, δηλαδή θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι ήμουν πάρα πολύ αποφασισμένη, θα γίνω ηθοποιό. Τώρα, γιατί ήθελα να γίνω ηθοποιό, πώ είχε προκύψει, εγώ, ναι. οι γονεί μου δεν ήταν καλλιτέχνε. Δεν πούμε όχι, τέτοια. όχι. ούτε ναι. ήμασταν ναι. οικογένεια που πηγαίναμε στα θέατρα και. Ναι. και το, το πιο περίεργο είναι ότι στο σχολείο δεν ήθελα να παίζω και στι παραστάσει. Α, ah, ah, να ah, πιο Ναι, δεν ήθελα, ναι. δεν ήθελα να με βάζουν να λέω ποίηματα και τέτοια, yeah. αλλά yeah. ήθελα να γίνω ηθοποιό. Και έγινε. <laughs> και έγινε. <laughs> <laughs> Εδώ, το... Ακόμα και σήμερα με ξαφνιάζει. Oh. <laughs> <laughs> Και έχω μάθει ότι δεν ήσουν και το πιο ήσυχο παιδάκι στην εφηβεία σου. Αχ. Όχι. Είχα, είχα, δύσκολη εφηβεία. Δηλαδή ναι. του γονεί μου του ταλαιπώρησα. Του πέδεψε. Ναι. Οκ, okay, είναι όλοι μα λίγο. Εδώ την είχαμε τη δύσκολη εφηβεία. Ναι, είχα, είναι α, καλό α, πράγμα α, η δύσκολη εφηβεία. Α, μην το λέμε σαν κακό. Όχι, γιατί όχι, όχι. Είναι, α, καλό. Α, είναι κακό για του γονεί, γιατί περνάνε δύσκολο, Αλλά για αυτόν που το περνάει είναι καλό. Γιατί. Μήπω σπάστε... μετά εμεί ηρεμούμε στην ναι, ελληνική ζωή ναι, μα. Πρέπει να περάσει εφηβεία. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώ θα βγει μετά. Και πρέπει. Αμπράβο. Τώρα λοιπόν που λέμε εφηβεία, εσύ έχει δύο εφηβεία αγόρια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ε, βλέπουμε τι γίνεται λίγο με το bullying δεξιά και αριστερά, έτσι τα ξέρει πολύ καλά. Θέλω να μου πει, έχει ένα μεγαλύτερο άγχο αν τα παιδιά σου δεχτούν bullying, κάνουν bullying. Έχω το... πάρα πολύ μεγάλο άγχο και για τα δύο. Ναι, γιατί και τα δύο είναι σημαντικά. Ε, ε, ναι. Πρόσφατα σκεφτόμουν ότι θα έκανα αν τα παιδιά μου είναι αυτά που κάνουν mm. το bullying. Mm. Ε, δεν ξέρω πώ θα το αντιμετώπιζα και πώ θα yeah. το, το θεωρώ. Βέβαια. Χωρίς να θέλω να λέω μεγάλα λόγια, είναι δύσκολο σε ένα σπίτι τα οποία ναι. που βαίνουν τα πράγματα, ας πούμε, κανονικά. Okay. Δεν λέω τέλεια, γιατί τέλεια δεν υπάρχει ναι. τελειότητα. Ξαφνικά, ακραίο μπούλι να ασκήσουν κάποια ναι. παιδιά. Ποτέ μιλες ποτέ, βέβαια. Ναι. Γιατί ποτέ, ξέρω ότι του άνθρωπου δεν θες το ποτέ και το πάντα. Μπράβο. <laughs> και <laughs> όσο <laughs> μεγαλώνω, συνεχίζω και το πιστεύω ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν άλλαξε την πεποίθηση Όχι, όχι, όχι. Ε... Ακόμα περισσότερο το πιστεύω. και με τα χρόνια. Έτσι, μπράβο. <laughs> ναι, εννοείται. Γιατί αρχίζουμε λίγο. Μήπω Υπάρχει, αλλά όσο μεγαλώνει. Λε, τον... ε, μάλλον. Όχι, όμως, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπουμε και δεξιά και αριστερά. Όταν έχει λίγο διευρυμένη σκέψη και αυτό, μπορεί να καταλάβει. Ε, ναι, εννοείται. Καταλαβαίνω ότι τώρα γενικά όλα τα άτομα οι οποίοι είναι στην εφηβεία ορμόνε, παιδιά, είναι λογικό αυτό που λέγαμε. Ότι και εμεί περάσαμε δύσκολη εφηβεία κτλ. Δεν μπορεί να γλιτώσει από αυτό το γκυκαιό. Ναι, είναι τρέλα και η συμβαίνει. Ε, εννοείται. Επίση, έχει και άλλο πράγμα εσύ περίεργο. <laughs> ε, Πώ να το πω. Ε, εντάξει, έχω ακούσει, θα μου πει εσύ <laughs> ε. ε, Είσαι και παντρεμένη ναι. Λοιπόν, εκεί δηλαδή τι γίνεται, δύο ηθοποιοί στο ίδιο σπίτι μπορούν να υπάρξουν μαζί. Μοιράζονται τη ρόλη. Με τη Μαρκίζα έχουμε πρόβλημα. λέω. Μου Κοίτα, υπάρχει κατανόηση γιατί ξέρουμε τη δουλειά. ναι. Ε, το, το, αρνητικό είναι ότι ανακυκλώνουμε τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή ότι έχουμε ναι. τα ίδια. Δεν ίδια... είναι γιατρό, α πούμε. Ναι. Σου λέει και χειρίζει. Ναι. αλλάζαμε έτσι <laughs> αυτά. Αλλά, εμείς, <laughs> αλλά <laughs> αλλά απ' την άλλη, όμω, καταλαβαίνει ο άλλο το πρόβλημά σου. Ανταλλάσσουμε απόψει πάνω στου ρόλου, στι δουλειέ. Είναι ενδιαφέρον. Σε δένει και όλο πιο πολύ και ναι. φιλικά και σε ναι, ναι, ναι. τέτοιο επίπεδο. Βοηθητικό είναι ναι. πάντα. Να πούμε ότι είναι ο Φάνη Μουρατήδη, όσοι δεν το ξέρετε έτσι, παιδιά. Και μια χαρά. Ε, ξέρω ότι δεν παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο. Όχι. Λοιπόν, γιατί επίση εδώ να το πούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο Σαμπού, να δηλώνει σε αυτή τη χώρα αν πιστεύει ή δεν πιστεύει. Είναι <laughs> πολύ μεγάλη <laughs> συζήτηση αυτή. Ναι. Ε, υπάρχει ε πολύ μέσα. μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Είναι, ναι, είναι λίγο ότι εμεί που δεν πιστεύουμε, γιατί ναι. εγώ έχω δηλώσει ότι δεν πιστεύω, ναι. είναι κακό, δεν πρέπει να το λέω. Αυτό, Αλλά Θεωρώ ότι ζούμε ναι. αυτό. Ζούμε σε μια χώρα που υποτίθεται έχει αυτή την περίφημη ανεξιδρυσκή, έτσι δεν είναι. Όπω είναι παγκοσμίω, υποτίθεται. Υποτίθεται, υποτίθεται. Ναι, απλά λέω δεν είμαστε μια μουσουλμανική χώρα. Ναι, ναι, ναι. Νόμιμα ναι, ναι. ναι. για την Ευρώπη λέμε. Ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. ναι. Και όταν δηλώνει κάτι τέτοιο, σε κοιτάνε με κάποιο τρόπο. Ή... σου λέει, μην το πει αυτό. Εξωτερικά. Ξέρει, σε άλλε χώρε στην Ευρώπη δεν είναι έτσι. Όχι, ε, ναι. όχι. όχι. Αυτό στην Ελλάδα είμαστε ακόμα. Εγώ σέβομαι όλε τι θρησκείε. Ναι. Όλου του ναι. ανθρώπου. Όλοι... Με... Καταρχά δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν ναι. έχω καμία απορία τι θρησκεία σε τι πιστεύει κάποιο. Ο καθένα ναι. έχει. Πάρα πολύ θέλει. προσωπικό δεν είναι αυτό. Πάρα ναι. πολύ προσωπικό. Ναι. Εγώ θεωρώ θα έπρεπε να είναι. Ε, κάτι που να μην το δηλώνουμε όλα, να μην ναι, πρέπει έτσι, να... Μπράβο, ναι, αλλά, ναι, 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 Να μην είναι δηλωμένο. Αλλά είναι και. Αλλά δυστυχώς, ναι. ναι, εγώ δηλαδή έχω δεχτεί ένα είδος bullying, επειδή έχω δηλώσει και ότι το δεν, δεν πιστεύω. Έχει το αρκετά νωρίς νομίζω, σχετικά. Κάτι, δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το κρύψω. Όχι, μα Γιατί όχι. Γιατί είναι μέρος του εαυτού μου, ναι. δηλαδή να, εννοείται. να παριστάνω ότι ναι, δεν. Ναι, ναι, το έχουμε δει και αυτό συμβαίνει. Δηλαδή... συμβαίνει, ναι, ε, σε φοβούνται, πολλά φοβούνται, θέματα. Φοβούνται, συμβαίνει. α, ναι, φοβούνται την αντίδραση uh, τη πάνω σε αυτό και τα λοιπά. Εδώ παλιότερα ήταν στη ταυτότητα, καλέ. Με το ζόρι, ναι, βάζουν. λέει ταυτότητα. Ε, ναι. Μα στα χρόνια που ε, εμείς εμεί είμαστε. Έτσι, προλάβαμε. αυτό με. προλάβαμε να υπάρχει mm. το θρήσκευμα. Έτσι, παιδιά. Και κάτι άλλο για κάποιο άλλο λόγο που σε αγάπησε ένα τσίκ παραπάνω από ότι σ' Και εγώ καλέ. Ότι, και εσύ εννοείται, είναι ότι δεν τρώει κρέα. Mm. Mm. Ναι. Γιατί είμαστε vegan 10 χρόνια. Εγώ δεν είμαι vegan. Ναι, okay. Δεν είμαι vegan. Ε, yeah. Δεν τρώω κυρίω κόκκινο κρέα. Ε, ναι, και έχω περιορίσει και πολύ τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά το έκανε σε εποχέ που ήταν. <laughs> 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 εγώ το έκοψα <laughs> το κρέα <laughs> πριν από 30. <laughs> τώρα έχουν πάει. Μ, 30 okay. και χρόνια. Απίστευτο. Είδα συνειδητή απόφαση. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Πολλοί στο σπίτι σου δεν τρώγανε, α πούμε. Όχι. Δεν ήμασταν και. Στην οικογένειά μου, λάτρη του κρέατο. Okay. Δηλαδή, τέσσερι κάνατε, 4 ημέρε κρέα, α πούμε. Όχι, ναι, όχι. Ναι, ναι. Επειδή η μαμά μου ήταν από την Κρήτη. Α, ε, η κρητική διατροφή είναι ήταν... πιο ναι. μεσογειακή. Δηλαδή πιο, Ο, είχε μια ποικιλία. Ναι, 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 δεν ήμασταν ότι οπωσδήποτε κρέα. Όπω και να έχει, εγώ που το βλέπω και τη μεριά του βίγκαν, αυτό που λέω, οι άνθρωποι δεν είναι ανάγκη να κόψουν όλοι το κρέα. Αν στο μειώσουν το κρέα, αν δεν μπορούν να το κόψουν ναι, τελείω, ναι. α δουν, α διαβάσουν. Πλέον υπάρχουν οι πληροφορίε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο μέτρο ότι αν όλοι ακολουθούσαμε ένα μέτρο, ούτε θα παραβιάζαμε Ο, τα δικαιώματα εφύ. και Εφύση τον ζώων, αν ναι. κρατούσαμε το μέτρο. Έτσι, Αλλά ναι. έχουμε φύγει από το μέτρο, Καταπούλει. γι' αυτό και πρέπει να βρούμε ένα άλλο μέτρο τώρα. Για να... Έτσι, παιδιά, γι' αυτό βλέπουμε αυτό που γίνεται τώρα και στο περιβάλλον και απορούμε. <σχ> ψάξτε... <σχ> ε, 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 ναι, ναι. Συμβαίνω... Τι απορούμε, καλέ, γιατί απορείτε. Δείτε τι γίνεται και θα καταλάβετε. Τι να τώρα. Ναι. Εμένα μου είναι... αρέσει η επικεφαλίδα πάντω μπορεί να πούμε Μαρία Παπαχαραλάμπους, η εξωγήινη. Θα πω να είναι σεξογήινη. Λοιπόν, και θέλω να πιάσω τώρα νωρί νωρί το κεφάλαιο ψήφιρη Ναι. Γιατί δεν μπορώ, σε έχω δίπλα μου να μην το ρωτήσω. Εγώ ναι. το πρόλαβα. Βέβαια, παιδιά πέρασαν 27 χρόνια. Ε, ε Στα δύο είτε... τα βλέπαμε. Ήταν Ήτανε το, το 97-98. Ε, ε ναι. δύο χρόνια ήμασταν. Εντάξει, δεν μιλάει με ηλικίε, αλλά το προλάβαμε μια χαρά. Κι εγώ τότε. Τόσο ήμουν. Στην μικρούλα ήσουν κοριτσάκι. Όντω ήσουν κοριτσάκι. Ναι, ήμουν. Τα παιδιά έχει αυτά τα υπέροχα τα μαλλιά μέχρι τώρα. Τέλεια. Πάταγο, πάταγο. Τη Αλλά θέλω να σου πω, όταν το βλέπα στο σπίτι εγώ, εννοείται, όχι μόνο εγώ, το βλέπω όλη η Ελλάδα, που καθόμουν συγκεκριμένη ώρα, μου έλεγε η μαμά μου και η γιαγιά μου που ήταν στο σπίτι. Πώ αυτή κοπέλα. Λοιπόν, και όχι μόνο, φανταστώ και άλλοι το λέγανε. Αλλά θέλω να μου πει πώ έτυχε, έκατσε, γιατί εσύ μόλι βγήκε από τη σχολή και μπήκε σε αυτό το ρόλο. Ε, ο Μανούσο Μανουσάκη. Okay. Ε, έτυχε. Ε, ο Μανούσο Μανουσάκη έτυχε, ναι. Δηλαδή, μία φίλη μου είπε να πάμε βιογραφικά στο γραφείο του. Ά, Εγώ κλασικά. δεν το πολύ πίστευα. Ναι, πολύ ναι, κλασικά. Δεν ναι. το πολύ πίστευα κιόλα. Δηλαδή, δεν ναι. ότι θα πα να αφήσει βιογραφικό, θα σε πάρουν. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά λέω, ε, και δεν πάμε. Πήγαμε, αφήσαμε, με πήρε τηλέφωνο για κάτι άλλο. είχε, είχε και για κάτι άλλο, είχε στο νου του μια ταινία, τότε που έκανε ah. ε, και αμέσως μετά μου πρότεινε αυτό το ρόλο. Ah, ε, και είπες ναι, ε, <laughs> είπανε, <laughs> το είδαμε αυτό Ε, Είχα άγνοια κινδύνου νομίζω, mm. ναι, γιατί το να πεις ναι σε κάτι, ενώ ένα παιδί που είχε βγει από τη σχολή, ήταν, προτε, ήταν όλο το βάρος, πούμε, ναι. το μεγαλύτερο βάρος πάνω της ναι. του, στο ρόλο. Εγώ δεν είχα ιδέα από τηλεόραση. Τώρα στι σχολέ μαθαίνουν και λίγο ναι. πώ να σταθούν ναι. προ την κάμερα. Εμεί δεν είχαμε α, ιδέα. Α, δεν ιδέα. Ξέρετε, α, δεν ξέρατε από κάμερα ακριβώ. Καθόλου καμία σχέση. Κάτι ή... πολύ ναι. λίγα πράγματα. Και έπρεπε να κάνω αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και πολύ πιστεύει να βαθιά. Ε. Ναι, βέβαια έτσι έμαθα πολύ καλά. Και γιατί ο Μανούσο είναι και μεγάλο δάσκαλο. Mm. Γιατί ασχολήθηκε κιόλα να φανταστώ. Πάρα ήταν πολύ. από πάνω σα. Πάρα, σας. πάρα πολύ. Όχι, το αποτέλεσμα νομίζω σα αντάμιψε όλου. Ναι, ήταν μια σειρά που έχει μείνει στην ιστορία και έχει σπάσει ρεκόρτ. Καλή έχει τη δυναμική σαν rock stars. Δηλαδή οι άνθρωποι που Έτσι, ναι, συμμετείχατε βγήκατε από εκεί μέσα. Δηλαδή λε, τι έγινε. Ναι, hey", δηλαδή, και αυτό ναι, που ναι. Ναι, έχει πολύ δίκιο. Γιατί ε, ε είχα διαβάσει μέσα στην ένδειξη που έλεγε ότι όντω για ένα μικρό διάστημα δεν μπορούσατε να τα κάνετε. Αλήθεια προφορήσει. είναι αυτό. Ναι. Okay. Άλλε εποχέ βέβαια. Ναι, δεν υπήρχαν social, δεν υπήρχαν. Είπε... Άλλε ναι, 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 Δηλαδή ναι, ναι, ναι. η στάρ ήταν κάπω αλλιώ. Ναι. ναι, ναι. ήταν ακόμα λίγε οι σειρέ, ήταν εβδομαδιέ, mm. δεν ήταν τόσο. Οι καθημερινέ ήταν λίγε. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά. Δεν ήταν καθημερινό όμω αυτό. Όχι, όχι, ήταν εβδομαδιαίο κλασικά. Ήτανε τελείω διαφορετικά. Τώρα δεν μπορεί να δημιουργηθούν τα ίδια. Είναι Αλλιώτικη η κατάσταση. Ναι, θεωρώ άλλα μεγέθη. Άλλα ναι. όπως και έτσι, έτσι γίνεται πάντα. Αλλάζουν τα πράγματα. Σε πόσες πόσε αφήσει ήσουν εδώ, δωμά. τα φυσόραμα μα πήγαινε και εγώ. Εγώ γελούσα μου λέγανε ότι έγινε η ερατό λαμπάδα. Για έγινε η ερατό λαμπάδα. Και στην αρχή δεν το πίστευα. Λέω παιδιά, αποκλείεται. Η Μπάρμπη και εσύ. Και εγώ με για σά. Και μετά έγινε και άρμα στην πάτρα, στο καρναβάλι. Πόπο μεγάλε όπως τώρα τα λέμε και γελάμε Εσύ το νομίζω δεν πέρασε και πολύ καλά Κοίτα, Ενώ... ε, Ναι σε αυτό, καλυ... κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι Σε αυτό το κομμάτι λέμε. δεν πέρασα καλά Γιατί δεν ήμουνα... δεν ήταν ο χαρακτήρα μου εξωστρεφής ναι. Να το δεχτώ έτσι αυτό. Και ήμουν ανέτοιμη ναι, Δηλαδή σομή. μπήκα σε μια δουλειά Επικεντρώθηκα να καταφέρω να κάνω το... τη δουλειά μου ναι. Το υπόλοιπο ήταν πολύ ξένο και άγριο. Και ναι. θέλω να σα θυμίσω ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν εκπομπέ στην τηλεόραση ακόμα που ήταν λίγο ροζ κίτρινε. Δηλαδή mm. κίτρινο. Ναι. Πο... Ναι. Έπικανε ναι. καιρό και κίτρινο. Καιρό ναι. και κίτρινο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, υπήρχαν ναι. αυτού του τύπου οι εκπομπέ που δεν υπάρχουν τώρα. Έχουν μαλακώσει ναι, ναι. λίγο πράγματα Ήταν Πλετέρτη ροζ. Ναι. Ήταν, ναι. Τώρα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Ήταν πιο σκληρέ απέναντι. Μα περιμέναν και έξω από το σπίτι. Όχι από το σπίτι, αλλά μα περιμένανε κάπω. Ναι, συναντούσαμε. Σκουπίδια ψάξαν. Όχι! Δεν έχω φτάσει αυτό το μεγέθη. Σε αυτά τα μεγέθη δεν έχω φτάσει. Γιατί τη βγήκε η παιδιά τα σκουπίδια να θα ψάξανε από ό,τι θυμάμαι. Νομίζω και τη Ελένη είναι μεγάλη. Ναι, 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 ναι. Είναι μεγάλε. Είσαι σε άλλη κλίμακα. Έλα, γλίτωσε, άραγε. Τα πρόσεχα τα σκουπίδια μου, τα φρόντιζα, τα καθάριζα πριν τα πετάξω. Να δουν τι πω. Μην λέει Ανομαριού ότι δεν τρώνε χρέα και δεν ξέρει τίποτα. Παιδιά, σοκ. Αλλά με το ρόλο τη ερωτό, εσύ δέθηκε. Ε, βέβαια. ναι. Δεν... Δηλαδή, όταν το σκέφτεσαι τώρα, γλυκά το βλέπει, να φανταστείτε. Πάρα, πάρα πολύ. Είναι μία περίοδος που με καθόρισε μετά. Ναι. Ε, τώρα, πια που έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια, μόνο γλυκά μόνο θετικέ αναμνήσεις Τέλεια. Και είμαι τυχερή που είχα αυτή την. Δηλαδή, στην αρχή έλεγα ότι έπρεπε αυτό το τόσο έντονο κομμάτι ναι. να το ζήσω πιο μετά. Δεν έχει σημασία. Ε... Το έζησα. Αυτό, ότι το έζησα και το έζησα. Είναι ναι. Να ρωτήσω τότε, τολμούσαν να σε φλερτάρουν οι άντρε ναι. Κατάλαβε, επειδή αυτό το. το Κατάλαβε, δηλαδή Είχε όντω και το μαλλί στη ζωή τότε. Το, το, είχε κρατήσει το μαλλί, μακριά. Ναι, το μαλλί μου ήταν. Όχι, το ξέρω ότι το μαλλί σου, αλλά λέω μετά. Γιατί έκανε αλλαγέ μετά στα μαλλιά Ναι, λίγο μετά πρέπει να το κόψω. Ναι, ναι, για μετά... να φύγω και από την εικόνα. Αυτό Μπράβο. λέω, γιατί βλέπουν τώρα την άλλη. Είναι για το, στο μπαρ με το μαλλί, ιερατό. Τολμάει ο άλλο να πάει να την πλησιάσει. Ναι, όχι, νομίζω ότι λίγο μετά το, το κόψω. Αυτό ναι. καλά, έκανε. <laughs> ναι. Η αλλαγή look, παιδιά, σώζει πολλέ φορέ. Ναι, ναι, ναι. ναι, Γιατί γενικώ οι άνθρωποι, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, δεν έχουν πολύ φαντασία. Βλέπουν του τοπίου και του μετά. Ναι. 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 Δηλαδή, γιατί γι' αυτό σημαίνει. Αλλά είναι ρόλο, α πούμε. Ειδικά στου κακού. Ah, ναι, Ειδικά ναι. οι άνθρωποι που παίζουν ε, του κακού, τους, τους βρίζουν στον δρόμο, του λένε. είναι αυτό. να είναι Ναι, παιδιά, αυτό είναι. Όχι, δεν είναι σωστό. Ναι. <laughs> ε, πέρασε ποτέ από το μυαλό σου εκείνη την περίοδο, Μήπως θα έπρεπε εγώ να κάνω κάτι άλλο, <laughs> Μήπως η, η ηθοποιία ξέρω εγώ δεν είναι για μένα. Ε, πέρασε, ναι. Πέρασε. πέρασε, ναι. Πέρασε. Ναι, πέρασε. έχω παιδιά ψυχολογής στην αναμέτρηση. Πέρασε, γιατί όπω και να το κάνει, υπάρχουν και στιγμέ δύσκολε που. Που δεν mm. τα καταφέρνεις ή που νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει ναι. ή δεν έχεις αυτό που εσύ θέλεις ή που. Ναι. Δηλαδή, δεν είμαστε πάντα. Δηλαδή αυτό που νομίζει ο άλλος ότι εντάξει αυτός πέτυχε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί mm. εσύ μπορεί να θέλεις άλλα πράγματα από αυτό που mm. φαίνεται. Ε, και για κάποιο διάστημα ναι, περνούσε ότι μήπω δεν είναι αυτό, μήπω δεν πρέπει, πρέπει να συνεχίσω. Ναι. Αλλά μετά. Έφυγε φυσικά. Ναι, ναι. Αν δεν έκανες αυτό, τι θα έκανε. <laughs> Το έχει σκεφτεί. Ξέρει ποτέ. πολύ περισσότερο από ότι πρέπει. Κοίτα, ε, θα σου πω. Ε, δε... Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Okay, Τώρα είναι ναι. πολύ θεωρητικό. Ναι, εννοώ, μία μία θεωρητική. Ε, θα μου ναι. Άρε... <συστά> Α πούμε γιατρό θα μου άρεσε να είμαι. <συστά> <συστά> θα μου άρεσε η ιατρική. <συστά> <Έχω> ναι, είχε Έχω μία τάση με, με αυτό το κομμάτι. Άρα είσαι καλή στο να σου πούν κάτι που να ξέρει κάτι. Χειρουργό. Ναι, τι αυτό. Δεν με πει Εκτό από μάτια. Μάτια δεν θα μπορούσα να χειρουργήσω. Όχι, με να Ναι, και εγώ. Μάτια δεν βγάζει. Μάτια δεν βγάζω. Δεν μπορώ. Αλλά έγινε χειρούργο στην ηθοποιία. Ναι, να Ωραία. Υπέροχα. Θέλω να πάμε λίγο τώρα στα δικά μας. Τα πιάσαμε λίγο και πριν, αλλά να το κάνουμε πιο ειδικό. Έχεις δει ότι, ή είναι ιδέα μου, εγώ όμως το, το πιστεύω, αρχίζω και το πιστεύω, ότι μετά την ψήφιση για το, την ισότητα, στο νομοσχέδιο, ε, στο γάμο που έγινε για την ισότητα, ε, είδα λίγο να αυξάνονται οι ομοφοβικές επιθέσεις mm. κτλ. Πιστεύεις είναι ένα τυχαίο γεγονός ή... Ε, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ναι. φυσικά. Νομίζω ναι. ότι είναι αντίδραση ε, και αυτό που λέγαμε πριν για τη θρησκεία και ναι, όλα ναι, αυτά, ναι, ναι, είναι ναι, ναι, ένα ναι. το ίδιο κομμάτι νομίζω. Ε, είναι αντίδραση των ανθρώπων που ακόμα δεν μπορούν να δεχτούν ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι σε κάποια πράγματα. Ναι. Ε, δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Σίγουρα δεν είναι λογικό να πιστέψουμε ότι με το που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Όλοι οι άνθρωποι ναι. που ήταν πριν, που σε διαφορετικά, ξαφνικά θα πούν «Α, Εντάξει, αφού ψηφίστηκε τότε, ναι. θα συνεχίσουν να υπάρχουν μυαλά που ζουν λίγο στο σκοτάδι, με. Έτσι. Ε, μένα. Σιγά-σιγά, αλλά κάθε αλλαγή για να γίνει, νομίζω ότι πρέπει να γίνει με μικρέ, μικρέ, μικρέ κινήσει. Δεν μπορεί να γίνει, πατήσουμε κουμπί Όχι. και όλοι ναι, να Ναι, Μαγικά τότε. δεν γίνονται Όχι. τα πράγματα. Όχι. 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 Αλλά σίγουρα θα πέσει κι εσύ σε παρέ, σε συζητήσει. Κάπου θα πήρε το αυτί σου. Ε, 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 απόψει που μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, ακραίε. Ή... Mm. Κοίτα, ευτυχώ σε παρέε που κάνω όχι, εγώ ναι. δεν έχω. Ακραίε απόψει mm. δεν έχω. Σε παρέε. Ναι, Γιατί ναι. δεν θα έκανα παρέα. Μπράβο, ναι, αυτό <laughs> να μου πει. Ναι. Δεν θα έκανα παρέα. <laughs> Με ακραίε. Το να έχει αντίθετη άποψη <laughs> κάποιο. <laughs> Συμφωνούμε ότι κατάλα... διαφωνούμε. Ναι, ναι. ναι. Όχι. Ακραία ναι. όμω άποψη δεν θα μπορούσα όχι. να κάνω παρέα. Απλά μπορεί να ανοίξει τηλεόραση δεν την έβλεπε. Ναι, 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 ναι. Ένα social, ένα social, θα μπορούσε να είναι μια ακραία. Και ξέρει τώρα, και φέτο επειδή στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και το Europride το καλοκαίρι ναι. που διοργανώνεται. Πού είναι. Πώ να σου πω, Αν θε ορατότητα, εκεί βρίσκει ορατότητα. Δηλαδή, θα δείξουμε. Ε, όλα μας εδώ ότι υπάρχουμε, ότι προσ... συνεχίζουμε, θέλουμε να διεκδικήσουμε και θέλουμε να γιορτάσουμε στην τελική. Ότι δεν κρυβόμαστε σε μια ντουλάπα και ότι. Συστο, ναι, Βγήκαμε την ντουλάπα. Ναι. Δηλαδή, είναι ακριβώς το. Ακριβώς. Είναι παρόμοιο με αυτό που έχει γίνει στη ιστορία με τον φεμινισμό. Ότι κάποια στιγμή έπρεπε να είμαστε και λίγο πιο διεκδικτικοί για να μπορέσουμε να καταφέρουμε ναι. κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα. Ακόμα και εκεί και σε αυτό το εκεί κομμάτι έχετε... έχουμε ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι, ναι είναι ότι... Γι' αυτό λέω ότι ακόμα είμαστε σε πολλά επίπεδα πίσω. Έτσι. Δεν Έχουν είναι να δι... φτιαχτούν, να φτιαχτούν και... πολλά. Αλλά τουλάχιστον συμβαίνουν. Ε, Ακριβώ. Λοιπόν, μια και θα γίνει λοιπόν το Europride, ε, εσύ πιστεύει ότι αυτή η ορατότητα ή ο τουρισμό που θα έχουμε, ή το πιο απλό, μία εικόνα το να δει ένα άνθρωπο δύο αγόρια στον δρόμο, ή θα πιαστούν χεράκι-χεράκι, ή θα φιληθούν. Αυτή η εικόνα γιατί θα πρέπει για κάποιον να θεωρηθεί πρόκληση, ή από πότε και μετά αυτό το πράγμα θα μπορούσε. Οπότε είναι λάθο διατύπωση. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το αν το βλέπουμε συχνά, η επανάληψη μια εικόνα, κατάλαβε. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο κάποια πράγματα στο μυαλό μα. Βέβαια. Λοιπόν, ε, πιστεύει άρα ότι η ορατότητα βοηθάει και σε αυτά τα πράγματα. Εκατό τα εκατό. Πιστεύω ότι ε, για κάποιου ανθρώπου που χρειάζονται επανάληψη στη μνήμη, Αυτό. στο να γίνει μια εικόνα από αφύσικη φυσιολογική. Ε, η ορατότητα νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος, νομίζω. Έτσι, ναι. Ναι. Ότι είναι ο μόνο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Φυσικά βέβαια πρέπει να δεχτούμε και ότι υπάρχουν άνθρωποι που ποτέ δεν θα, δε θα το δεχτούν. Ναι, Γιατί καλέ, είναι, ναι. Τοπικό να είναι τοπικό να Είναι τοπικό. Ναι, ναι. Για όλα τα θέματα. Ναι, 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 ναι. Αυτό ισχύει για όλα τα θέματα. Δηλαδή δεν γίνεται όλο. Εμένα δεν με πειράζει ο άλλο που δεν θα το δεχτεί ή που μπορεί να πει εμένα δεν μ' αρέσει. Ναι. Αχ, μη σ' αρέσει. Okay, okay. Yeah. Μην μπράτει εναντίον αυτό που δεν σ' αρέσει. Και μη μου στερίζαμε ένα δικαίωμα αυτό. που έχει εσύ. Αυτό. Όταν είμαστε κάτοικοι τη ίδια χώρα, όταν πληρώνουμε του ίδιου φόρου, πρέπει να έχουμε και τα ίδια δικαιώματα. Συμφωνώ απόλυτα. Εννοείται. Ξεκάθαρα καλή. Τώρα τι λέμε. Και τώρα δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω. Ξέρω ότι αποτέλεσε ένα πολύ ισχυρό κομμάτι του ελληνικού μυθού. Mm. Πόσο σημαντικό θεωρεί μια γυναίκα να μιλάει. Ένα άνθρωπο, πιστεύω ότι πρέπει να μιλάει. Ένα άνθρωπο, ναι, ναι. Ναι, ναι, όχι. Ναι. Ε, νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε. Δεν είναι εύκολο, γιατί ναι. και εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου δεν μίλησα. Ναι. Υπάρχει λόγο που οι άνθρωποι δεν μιλάνε. Και το βλέπουμε καθημερινά στι ειδήσει που λένε γιατί δεν πήγε στο αστυνομικό mm. τμήμα, γιατί δεν. Αυτό ναι. Βλέπουμε πολλά περιστατικά. Ναι, ναι, ναι. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι πολλέ φορέ επιλέγουν να μην μιλήσουν, αλλά είναι μια εποχή που ανοίγει ένα δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση και ειδικά, εγώ το λέω ειδικά για τα νέα τα παιδιά, τα νέα τα γόρια, τα κορίτσια, ότι πρέπει να γίνει, ε, να εμφυτευθεί στον εγκέφαλο ότι μίλα, πέστο το, πες το yeah. σήμερα. Μην το πεις μετά από 10 χρόνια, μην το πεις μετά από 5 χρόνια, πέστο yeah. το γιατί σήμερα. Γιατί κάποιε κάποιες γυναίκες ότι γιατί τώρα. Αυτό όλες. Κατηγορήθηκαν όλε. Ναι. Είναι δυνατόν. Ε, απλά είναι αυτό, αυτό που λες ότι καλό είναι να ενδυναμώσουμε του εαυτού μα και ναι. να το λέμε εκείνη Τώρα, τη ναι. Εγώ αυτό λέω ότι μην περάσουν χρόνια. Ναι. Τώρα πες το. Έτσι. Πες το Καταρχά στου γονεί σου, Πες το στου οικείου σου, πε το στου φίλου σου. Να Κάνε μια αρχή και μετά. Ναι. Με, και μετά θα γίνει. Ναι, γιατί και οι θεσμοί δεν λειτουργούν και τέλει, Οι θεσμοί. Δηλαδή τώρα να. Και τέλεια. Και τόσο τέλεια. Πόσο <laughs> ευγενικά το είπε. Υπάρχουν κάποιε φορέ που δεν <laughs> λειτουργούν τόσο τέλεια. <laughs> ναι, δηλαδή γιατί σου λέει ότι οκ, okay, να πάω στην αστυνομία να το πω. Έχουμε δει. Μην πούμε περιστατικά ναι. που τα λένε στην αστυνομία. Τα κάνουν σωστά όλα τα πράγματα και τελικά δεν λειτουργεί. Και υπάρχει και το άλλο. Να πάει η αστυνομία, <laughs> ναι. να αστυνομία να συλλάβει τον εκάστοτε <laughs> δράστη. Να το πω. Ναι. και μετά από λίγο. Επειδή είναι έτσι οι νόμοι, ο άνθρωπο να είναι πάλι έξω και να κυκλοφορεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, άρα και εκεί θέλει πολλή δουλειά. Είναι σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι υπάρχουν κομμάτια τη κοινωνία. Με τα εαυτά μα πρώτα η δουλειά, καλέ παιδιά. Ναι. Γιατί άμα δεν ναι. μιλήσουμε. Ναι. Να το πούμε πρώτα στον εαυτό μα. Και μετά, όπω λε, δηλαδή, να πάμε στο οικείο περιβάλλον. Και σιγά-σιγά θα το πούμε και θα το δούμε και θα κοιταχτούμε στο καθρέφι και θα πούμε Ναι, αυτό είναι γεγονό. Και πρέπει να το παλέψουμε. Υπάρχει. Έρχεσαι και αντιμέτωπο με το ότι έτσι όπω είναι φτιαγμένη η κοινωνία, ότι εσύ mm. για κάτι. Mm ότι φταίσαι εσύ. Γιατί φορά αυτό, γιατί φόρεσε αυτό, έτσι. Γιατί, αυτό Α, γιατί ήσουν ναι, 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 έτσι, ναι. Γιατί... Και ναι. και, για πολλά θέματα. Γι' αυτό το εξατομίκευσα και είπα οι γυναίκες, γιατί ε, θέλω να τολμήσω να πω ότι όχι ότι η LGBTQ+, κοινότητα δεν δέχεται πολύ, και εμείς δεχόμαστε ε, πολύ πειρά, εννοείται το ξέρεις, αλλά και οι γυναίκες ε, έχετε δεχτεί πραγματικά ένα Πώ να σου πω, από πάνω σα έχετε ένα, βα, ένα βαρύδιο συνεχόμενο. Ναι. Πέρα από το, το age shaming, θες, θες τους ρόλους σας που είναι τόσο διευρυμένοι και θα πρέπει να είστε τέλειες σε, ναι, σε κάθε ναι. ρόλο. Είναι και αυτό τώρα που συμβαίνει, που κάθε μήνα βλέπουμε γινόταν. Κάθε βδομάδα βλέπουμε γινόταν. Μα, μα σκέψει πώ γεννιέται, Δηλαδή, εγώ όταν γέννησα, που ναι. έκανα δύο αγόρια. Ναι. Μου είπανε κάποια στιγμή, κάποια συγγενεί, ναι. μεγάλη γυναίκα σε ναι. ηλικία. Ότι και τώρα, άμα μεγαλώσει, ποιο σου φέρει να ποτήρει νερό. Oh ότι yeah. η γυναίκα. Πρώτα απ' όλα, ότι το αγόρι θα ούτε σε να... γράψει ικανοποιητικό. δεν έχει χέρια για να πάει <laughs> στο ενοχήτη να πιάσει <laughs> ένα ποτήρι να σου πάρει νερό. Όχι, θα σε ξεγράψει. <laughs> ότι <laughs> το αγόρι θα κάνει την οικογένειά του. <laughs> αλλά το χειρότερο είναι ότι το κορίτσι τι θα κάνει. Θα κάτσει εδώ δίπλα στου γονεί, στου γέρου, <laughs> <laughs> να του φροντίσει, γιατί αυτό <laughs> είναι ο ρόλο τη. Σόβια. Πόπο, παιδιά. Τραγικό. Και, και όντω υπάρχουν. Είναι αυτοί. μέσα ναι. μα αυτά, περασμένα. Όχι. Ναι, so. Delete. Ε, εγώ ξέρω και χαιρόμαστε. παιδιά, ό,τι κάνουν, αγόρι, το χαίρονται, το γιορτάζουν, κάνει κορίτσι. Μ, αυτό συνέβαινε και παλιά. Δεν ναι. είναι τρομακτικό αυτό. Ναι. Εδώ καλέ δεν είχε πει η κουμπάρα τη μάνα μου. Α, είναι γκέι ο γιο σου. Η τυχερή σε βρίσκω. Θα βγει και να ποτήρι. Ένα νερό θα στο φέρει. Πραγματικά. Και τελικά όλα αυτά γίνονται για το νερό. Για το νερό, Γιατί δεν μπορεί να πιει νερό. Αν το σημείο μην μπορώ να πιω νερό, α πάρει το γυροκόμιο στην τελική. Ποιο θα σε γυροκόμιο. Το άλλο που έχετε εσεί οι γυναίκε, το αντιμετωπίζετε πολύ συχνά. Πότε θα γίνει μάνα. Καλά αυτό. Αυτό τι ερώτηση! Υπάρχει και ένα άλλο που έχει να κάνει με τις γυναίκες τι γυναίκε, που έχει να κάνει με την εμινόπαυση. Ah, που tis. στην εμινόπαυση είναι μια, είναι μια περίοδο που πρέπει να μιλάμε να τε, Λέμε στα συμπτώματα μεταξύ μα σιγά. Λε και είναι κάποια ντροπή. Λε και δεν το περνάνε όλε οι γυναίκε. Όλε οι γυναίκε ναι. και λε και είναι κάτι που. Ε, δεν πρέπει τώρα αυτό να το πούμε. Αυτό, ε, υδρώνω αυτό, αλλά ναι. είναι μυστικό. <laughs> Αφού είσαι σε αυτή την ηλικία. Δεν θα είσαι σε αυτή την κατάσταση. <συγνώμη> <συγνώμη> φυσικά πράγματα. Ε, Επίση αυτό κάνουν καλά οι γυναίκε πλέον που βγαίνουν και μιλάνε γι' αυτό ανοιχτά. Ε, για να δουν και οι άλλε ότι παιδιά δεν γίνεται κάτι περίεργο. Το σώμα μα απλά. Ναι, γιατί τα κρύβαμε όλα. Δηλαδή mm. η η, η, η περίοδο, όλα πράγμα. αυτά. Όλα ήταν. Και ακόμα είναι κρυφά και μυστικά. Αυτά ξεκινάνε βέβαια από πάρα πάρα πάρα, Έχαμε πάρα αυτό. πολύ παλιά. Όλα πατριαρχικά κατάλληλα. Ναι, έτσι, πάρα ξέρω. πολύ παλιά. Ότι αυτό τέλος πάντων. Οι γυναίκε τα συντηρούν όμως. Να το ε, βέβαια. Άμα μεγαλώσει έτσι, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Έτσι, παιδιά. Έχεις δηλώσει πως χαίρεσαι που μεγαλώνεις. Ναι. Και αυτό για μένα είναι παιδιά, είναι ένα ωραίο μήνυμα. Τέλειο που Τέλειο μήνυμα, ακούσουμε. πρέπει να ακουστεί αυτό. Είναι απλό και είναι κυριολεκτικό όπω νομίζω το ακούω. Έτσι. Δεν κρύβω πίσω να χαίρεσαι που μεγαλώνει. Ε, είναι αυτό που λέω και ε. το έχω ακούσει και εγώ και το λέω και ε. εγώ. Ότι υπάρχει μόνο ένα τρόπο να μην μεγαλώνει. Και αυτό είναι. Ξέρουμε, yeah. παιδιά. Είναι... Τελειωτικό. Διάλεξε, διάλεξε, διάλεξε το τρόπο. Δεν διάλεξε το θάνατο, σου αγάπη μου. Έτσι, <laughs> να το. <laughs> λοιπόν. Ε, ναι, μα συγγνώμη, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι. Να χαιρόμαστε που μεγαλώνουμε. Και βέβαια εκεί έρχεται και το άλλο. Ότι οι τάσει, η μόδα, τα πρότυπα έρχονται στη γυναίκα πάνω πρώτα και μετά και στον άντρα. <laughs> Ξέρεις τι. Μεγάλωσε, πώ θα το κρύψει. Ναι, ναι, πώ θα το κρύψει. Κάτε το χαλιάκι, πρέπει να το να το κρύψει. Να το κρύψει. Που δεν είναι κακό. Παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ. Το να κάνετε ό,τι θέλετε, ο καθένα στο πρόσωπό του με τα χαρά. Και εγώ είπα ότι θα κάνω. Άλλο αυτό. Α, ναι, άλλο αυτό. Αλλά το. Μα ό,τι και να κάνει στο πρόσωπό σου. Όχι μόνο αυτό. Ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να παραπλανήσει. Ουσιαστικά για την ηλικία σου. Και την αλήθεια γενικά. Δηλαδή, εγώ σου λέω να κρύψει πέντε χρόνια. Πέντε. <σομίες> να παριστάνω εγώ που κοντεύω τα πενήντα ότι είμαι είκοσι, αποκλείεται. <Εσί> Εσύ μπορεί, βέβαια. Μήπω Μαρία μου, ένα <σομίες> τώρα. <σομίες> ναι, αλλά ξέρουν όλοι ότι είμαι κοντά σε αυτή Εντάξει, <σομίες> υπάρχει ναι. μια ιστορία. δεν γεννήθηκα για Τι λέω, γιατί δεν με την πω. <σομίες> Όχι, εκεί είναι περίφερε. Είναι λίγο τυχερούλα. Είναι, είναι, είναι. Εντάξει, είναι. Γιατί μπορεί ναι. να, να μα πει η και να ναι. το ξέρει. Όχι, το λέω. <σχε> <σχε> ε, μα το λέω, το λέω. Το, ότι μου έχει φερθεί καλά ο χρόνο. Έχω <σχε> καλά. Και, έχω και καλά γονίδια. Ναι, ναι, μπράβο. Ε. Είναι και παιδιά θέμα γονιδίων, διατροφή. Και εσωτερικό επίση, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, πόσο ήρεμο είσαι, πόσο ήρεμο ναι, είσαι με τον εαυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διατηρούμε και μέσα μα το παιδί. <Κι> Πε τα. Την παιδικότητα. Μας, τελείως, τελείως, <Κι> ναι, τελείως. ναι, την ναι, ναι, αυτό είναι. Πρέπει αυτό να Το... Και η δουλειά που κάνουμε εμεί, η ηθοποιοί, ναι. μα βοηθάει πολύ σε αυτό. Και εμεί, Μαρία. Ναι, εμείς, ναι <laughs> το ξέρω. Παίζουμε, παίζουμε ρόλου, παίζουμε με τα νεύρα. Μα μόνο που θα βάλει αυτό, το είσαι Αυτό σε κάνει χάρη. Δεν θέλαμε να μεταφραζόμαστε να κάνουμε πλάκε μεταξύ μα. Χαίρεσαι, δεν χαίρεσαι. Άσχετα μετά που μπορεί να μην χαίρεσαι για άλλου λόγου. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Εγώ λέω ναι, αυτό είναι <laughs> ναι, άλλο. Ναι. Γιατί ξέρει ότι η τέχνη στην Ελλάδα δεν πληρώνεται. Είναι δηλαδή πληρώνεται αυτό, αυτό κάτω από προποθέσει και με άλλου τρόπου. Ναι. Είναι δυστυχώ. Ναι. πολλέ πολλές δουλειέ γύρω από την τέχνη στην Ελλάδα δεν θεωρούνται και εργασία. Θεωρείται α, παλιότερα έλεγε θα γίνει το οποίο ναι, αλλά τι δουλειά θα κάνει. Ναι. Να το οποίο θα, θα γίνει, αλλά τι δουλειά εμείς θα κάνει. Δεν ότι δεν υπάρχει <laughs> να μα κολλήσουν έτσι συγκεκριμένο. Όχι. Ω <laughs> Όχι. Εμεί μα κολλάνε θηροδομαστέ, κλόουν. Δηλαδή. Δηλαδή τι. Γιατί οι ηθοποιού δεν μπορούν να μα κολλήσουν. Ε, Καρναβάλια, ίσω. Ναι, πρέπει να σε κολλήσουμε ένα τέτοιο ένσημο. Αφού είστε στο καλλιτεχνικό και δεν είστε πουθενά τελείω άσχετα. Πυροδεμαστή, παιδιά, είμαι πολύ κατά, δεν θέλω. Πυροδεμαστή υπάρχει. Ναι, υπήρχε. Όχι, υπάρχει στην εφορία πυροδεμαστή. Ένσημο. Τα μάτια είναι ότι έτσι δυσκολάνε. Και πώ είναι που έχουν ένσημα Και Δεν έχουν κοιτάξουν πούμε. Δηλαδή πραγματικά. Σοκ, σοκ. Έμαθα κάτι πολύ σημαντικό. σημαντικό. Ωραία. Άρα εσύ τώρα, οκ, μεγαλώνει καλά, καταλαβαίνω κτλ. Αλλά λίγο έχει περάσει μέσα σου αυτό. Δεν μπορεί. Ζει στην κοινωνία. Δηλαδή ότι ξέρει τι. Μεγαλώνω προ το παρόν καλά. Αν κάποια στιγμή νιώσω Κάτι, θα το κάνω. Ή σου αρέσουν οι γυναίκε που είναι φυσικέ, με τα γκρίζα του, τα μαλάκια, με τι ρητίδε του. Κοίτα, ε, μ' αρέσουν αυτέ οι γυναίκε που είναι φυσικέ. Για μένα έχουν μεγάλη αυτοκριτική. Μ' αρέσουν πολύ. Ναι. Αλλά μ' αρέσουν κι άλλε ναι. που ναι. κάνουν και ναι. κάποια. Ναι. Δεν μ' αρέσει η παραμόρφωση. Ναι, δηλαδή η να, να έχω δει κάποιον και μετά τον δω και να μην καταλάβω ποιο είναι. Ποιο είναι, πτώση. Δεν σε ξέρω. Αυτό ναι. δεν μ' αρέσει. Δηλαδή ναι. να κάνετε ναι. τόσο πολύ ναι. που να παραμορφωθεί. Επίση νομίζω ότι πρέπει να να διατηρείς και το, τη συνέπεια της ηλικία για να συνηθίζει mm. συνηθίζεις κάπως. Αυτό, Μπράβο. Είναι, αυτό είναι, πολύ φιλοσοφικό δηλαδή, που λες. Δηλαδή, άμα είναι αυτό είσαι πολύ... Αυτό Η δεν γέροι συνηθίζει. του μέλλοντο θα είναι με τα αυτό, και πλαστικά χείλη. Αυτό, αυτό, <laughs> λέω, αυτό λέω, θα, θα, είναι... Ναι, θα είναι λίγο περίεργη. <laughs> ναι, λίγο περίεργο. ναι, ναι όχι <laughs> του πολύ μέλλοντο. <laughs> όχι <laughs> ναι, του πολύ ναι, ναι, παιδιά, να πλησιάζουμε. Το θέμα ξέρεις είναι αυτό που λες, ότι αν υπήρχε ένα χάπι που το έπαιρνες μαγικά και έμενε όπως είσαι στα 30, έτσι... Αλλά Πέθανε στα 80, mm. αλλά ήσουν όπω στο 30. Δεν θα ήταν λυπηρό. Πάρα mm. ναι, πολύ λυπηρό. Αυτό δηλαδή θεωρώ η φυσική εξέλιξη του ναι, ανθρώπου ναι. είναι αυτή. Μα για κάποιο λόγο γίνεται. Ναι. Δεν ναι. θα σκέφτεσαι διαφορετικά. Η φθορά σε κάνει να σκεφτεί κιόλα ναι. διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, ο νέο, ο 20 χρονών, έχει άλλε δυνάμει. Άλλη φορά ναι. δεν σταματάει να σκεφτεί. Ναι. Σιγά-σιγά φρενάρει και λε, α ναι. Ο, ναι ο. <laughs> Εσύ στον 20χρονο εαυτό σου, αν μπορούσε να του δώσει μια συμβουλή, θα του δίνει ναι, ή το τον να κάνει ό,τι έκανε. Θα τον άφηνε να κάνει ό,τι έκανε. <laughs> ναι. Και με τα λάθη και με όλα, ναι, ε. ναι, ναι. Μα αυτή είναι και... αυτό είναι και το <σχελίδι> ωραίο. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι αυτό που λέγανε και οι παλιοί, Ότι ναι. αν είχα τώρα, αν είχα τότε το μυαλό που έχω τώρα. Ναι, αλλά. Τι, Τι ωραία θα ήταν, θα ήσουν ένα άνθρωπο. Χάλια άνθρωπος... λίγο νομίζω. Χάλια Μαρία. θα ήταν, βέβαια. <laughs> <laughs> α κάνουμε όλα αυτά που κάναμε έστω και είπαμε: Οκ, okay, ναι. ναι. Αυτό λέω ότι ναι. γι' αυτό έλεγα πριν και την άγνοια κινδύνου που σε πολλά πράγματα μπαίνει με φόρα γιατί έχει άγνοια. Mm. Και αυτό και το ωραίο. Άμα τώρα που ξέρω είμαι πιο διστακτική, πιο φοβική. Δε, δε, τώρα... ναι. Ναι. Δεν αυτά είναι. Αυξάνονται, Μαρία, με τα χρόνια. Εγώ κάποια ε. πράγματα αυξάνονται, κάποια φεύγουν. Ναι, γιατί σε κάτι άλλο που συμφώνησα και το ένιωσα πολύ, είπε ότι όταν έχασε τη μαμά σου γιατί την έχασα κι εγώ, αρχίζει από εκεί ένα σημείο και μετά. Yeah. Που, σαν να το προσδιορίζει mm. κάπω έτσι, βρίσκει το μέσα σου λίγο καλύτερα ή δεν ξέρω πώ, εσύ ο, ο άνθρωπο που έρχεται σε επαφή με μια μεγάλη απόλυτη, ίσω τι μεγαλύτερε απόλυτε. Έτσι. Yeah. Δηλαδή, κάπω όταν χάνει τη μάνα σου που νιώθει λίγο. Χάνει τη ρίζα. Μπράβο. Ναι. Ναι. Εκεί λοιπόν. Και εσύ χρειάστηκε να βάλεις έτσι μια άνω τελεία σε κάτι ή να το ψάξεις. Έγινε από μόνο του. Από μόνο του ε. Θα σου πω, ε, πήρα μια απόφαση εγώ όταν πέθανε η μαμά μου. Είχα πει ότι αυτός ο θάνατος, αυτή η απώλεια, δεν θέλω να φύγει έτσι, ναι. να, μην, να μην γίνει κάτι. Mm. Και κάπως ασυνείδητα άρχισα να οργανώνομαι να, να γίνει για μένα θετικό. Με έναν τρόπο. Να αφήσει κάτι καλό, Να αφήσει κάτι καλό. Ναι, δηλαδή ναι. και αυτό που ε, εγώ δημιούργησα μέσα μου είναι μια δύναμη, μια διαφορετική δύναμη. Ναι. Ισχύει. Και εγώ έτσι το βίωσα. Ε... Είναι θέμα απόφαση. Είναι βέβαια. θέμα απόφαση αυτό που λε. Το βίωσα ότι από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω. Έχω Νιώθω ότι έχω γίνει λίγο καλύτερο άνθρωπο. Τολμάω να πω. Δηλαδή, καλύτερο για μένα. Πιο λειτουργικά εννοώ ε, καλύτερο. Ναι, 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 αυτό ναι, ναι. εννοώ. Μα ε, για ε, σένα ε, είναι. Ναι. ναι, ναι. Δεν εννοώ καλύτερο με το. Και μπορεί το... με την απώλεια του ανθρώπου που αγαπά που έχει φύγει, μπορεί να θυμάσαι τα καλά πράγματα και να μεταφέρει μετά, εσύ ναι. μέσα από σένα, το θετικό και το φω που είχε αυτό ο άνθρωπο ναι. που έχει ναι. Όχι, οι άνθρωποι οι παιδιά φεύγουν όταν του ξεχνάμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, και δεν έτσι, είναι. Ναι, είναι απλό. Και για εμά που δεν πιστεύουμε και για το κάτι παραπάνω, είναι αυτό. Η μνήμη του ανθρώπου είναι αρκετά σημαντική, αρκεί. Δηλαδή για μένα, είναι. εμένα προσωπικά μου αρκεί. Εγώ την κουβαλάω τη μαμά μου. Πολύ δηλαδή σημαντικό. Έχει πει, έχει δηλώσει ότι είναι πολύ άσχημο να δουλεύει ένα το και το καταλαβαίνω, είναι κλεισέ και ηλίθια ερώτηση, αλλά ε, θέλω να μου εξηγήσει μετά, ε, ότι ένα το οποίο είναι πολύ άσχημο όταν δουλεύει σε άδειο θέατρο. Όταν mm. παίζει. Σε mm. άλλη... Μπορώ να σε καταλάβω γιατί και εμεί έχουμε παίξει. Ε, <laughs> έχουμε κάνει σοου για πέντε ανθρώπου ναι, κάτω. Ναι, ναι. ναι. Αλλά αυτό θέλω να μου πει. Θε... Γιατί τώρα εδώ θα μιλήσουμε μόνο για θετικά πράγματα που αφήνουν Μάνα. τα κακά. <laughs> λοιπόν, τι θετικό μπορεί να αφήσει αυτό. Κοίτα, καταρχά είναι φυσικό σε μια πορεία στο θέατρο <χ> να <χ> τύχει να mm. παίζει και να τύχει και. Ε, Φυτυχώ δεν μου έχει τύχει πολλέ φορέ, αλλά yeah. μου έχει τύχει <laughs> μια <laughs> φορά πολύ ακραία. Yeah. Αλλά <laughs> τέλος ε, Πρώτα απ' όλα, εγώ, ο, ο θίασος yeah. που ημασταν τότε, το γελάσαμε πάρα πολύ εκεί. Ήταν δύο-τρει μέρε που συνέβαινε και ήταν πολύ αστείο. Στι παίρνει όμω κανονικά την πέρα. Εμεί κανονικά. Πιο πολλά τα άτομα τη παράσταση από τα άτομα Είπες που ήταν. Πιο πολύ, ναι. <laughs> η από κάτω ήταν. Η καημένη, το χειροκρότημα ήταν λίγο. <laughs> ναι, θέλω, ε, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλή η παράσταση και όντω δεν θα έπρεπε να έχουμε κόσμο. Για... Δεν θέλω να πω πια Δεν Συμβαίνουν και αυτά ναι, στη δουλειά μα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό βέβαια είναι μεγάλο μάθημα. Αυτό λέω. Ε, βέβαια, μαθαίνει. Σε γιώνει λίγο, ε. Σε γιώνει, ναι. Σε γιώνει. Εκεί που έχει μάθει τα μεγάλα θέατρα, το έχει ναι, και, και, ναι. και έχει και αυτό Κάτι. Mm. Όλα έχουν κάτι. Εγώ είναι, σκληρό. Ναι. είναι σκληρό τόσο ώστε όταν το γυρίσει λίγο το κουμπί, το βλέπει λίγο πιο χαλαρά, αλλά δεν πειράζει, προχωράμε παρακάτω. Νομίζω είναι αυτό. Πρέπει να το δικομοδοτήσει και επειδή οι δικέ μα δουλειέ έχουν αυτό το τιμή σταθερότητα. Ναι. Δηλαδή ότι τη μία χρονιά θα είσαι εδώ, την άλλη εκεί, του προ... λίγου μήνε θα είσαι εδώ. Ναι. Εμεί συγκεκριμένα κάθε εβδομάδα μπορούμε να είμαστε αλλού Ναι. 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 Και ναι. <laughs> <laughs> ναι. <laughs> Μπράβο. Αυτό δεν σε αφήνει να το πάρει πολύ σοβαρά. Δεν είσαι δημόσιο υπάλληλο για να πει Α, 20 χρόνια τη θέση μου, α πούμε, κατάλαβε. Ναι, δηλαδή έτσι παραγγελματικά. Είναι και αυτό μέρο του. Του... Παιχνιδιού. Του... <σί00> που, <σί00> που επέλεξες με, Γιατί το έχουμε για. διαλέξει <σί00> μόνοι 네, μας 네. Πολύ σημαντικό Ήρθε η στιγμή Όχι στην κατίνα κατίνιας Άννα Μαρία από Είσαι έτοιμη Μάλλον Άννα Μαρία Σε έχουν μπερδέψει ποτέ με άλλη Ναι Ποια <laughs> ε, ναι. Με έχουν μπερδέψει με τη Δήμητρα Ματσούκα που δεν μοιάζω καθόλου. Σε ένα ταξί. Ένα ταξιτζή με έλεγε. Δεν καστανέ. Καμία σχέση δεν είναι. Καμία, καμία όταν... σχέση. Έλεσαι... <laughs> και μάλιστα μου έλεγε ότι είμαι μεγάλο θαυμαστή σα. Α, α, το μεγάλο θαυμαστή τη κυρία Ματσούκα. Λέω εντάξει. Okay, <laughs> το διόρθωσε. Όχι. Λέω θα ζήσω σαν τη Δήμητρα λίγο. Άξτε να το ζήσει και άνθρωπο. Δεν ξέρει. το ήθαλμά μου λέει. Μπράβο παιδιά, δεν χαλάμε στου ανθρώπου τα αυτά. Άννα Μαρία! Τα έκανες ποτέ πλαστική. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω να πω ναι ή όχι, μπορεί. Α, ωραία. ωραία, το δεχόμαστε. Ναι. Άνα Μαρία! Τρώμαξα. <laughs> Με τον εαυτό <laughs> τη, μόνη <laughs> τη. <laughs> Έχει κάνει ποτέ γυμνή σκηνή. Έχω κάνει μισόγυμνη, από τη μέση και πάνω, ναι. Α, <Σχει> Ήταν στου ψήθυρου. <σπολίγι> 네. Ήταν στου ψήθυρου, ναι. <Σχει> ah, <σοπολί> α, και στην αρχή, αρχή κιόλα. <Σ> <κόσο, σοπολί> ε, τότε τα κάνει αυτά. Μα περιμένω να γεράσω για να τα κάνω, δεν θα με το ζητήσουν κιόλα, όχι τίποτα άλλο. Βίβια, όμω, είπε κάτι πολύ ωραίο να πω τώρα. Την πληροφορία. Η Έμα Thompson είχε κάνει τώρα στα κοντά 60. Α, φοβερή ταινία αυτή. Την ιδέα. Πώ λεγόταν τώρα δεν τη βάλουμε Με ένα νεαρό που είπε, θέλει μεγάλη. Τολμοι, οι, οι άνθρωποι να σταθούν σε ένα καθρέφτη μπροστά Πολύ. και να δουν τον εαυτό του σώμα τους. και με χωρίς αφή, πόζα τους... δηλαδή όχι α, έτσι με κόβει έτσι με κάνει λοιπόν παιδιά αυτό είναι μεγάλο και αυτό που είπες ότι θεωρώ μπράβο στους ανθρώπους που τολμούν και το κάνουν αυτό και σε μεγαλύτερη ηλικία όταν δηλαδή όχι το σώμα του είναι, ξέρει τι, που άλλο θα πάει να το επιδείξει. Ε, να το επιδείξει, να λοιπόν... επιδείξει. Ναι, Λί, τι όχι. Που λέτε. Συγγνώμη. επιδείξει. ναι, ναι, έτσι, ναι, <σχε Λά> ναι, ναι, ένα κανονικό σώμα σε ένα κανονικό πλάνο. Όπω είναι τα σώματα που έχουν και κάποιε ατέλειε. Ε, παιδιά. Εντάξει, αλλά υπάρχει πια το TikTok, Instagram, όλα αυτά που τα έχει κάνει όλα. Ναι, και τα πρότυπα λίγο Kardashian που έχουν αλλάξει τα πρότυπα του σώματο. Ναι. Άννα Μαρία, είχε ποτέ κρυφό θαυμαστή. Ε, είχα κάποια στιγμή είναι λίγο περίεργο awkward, έτσι. Είναι, ε? Ήταν λίγο περίεργη ah, η κατάσταση, ναι. 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 Δηλαδή δεν ο θαυμαστής, δηλαδή σου στέλνει και λούδια, σου ε, καλύτερα. Ερχόταν στο θέατρο κάθε μέρα, έβλεπε την παράσταση. Κάθε ή, μέρα. Εκεί. ήταν λίγο ωριακά στο επικίνδυνο. Αχά! Ε, προχώρησε ή έκανε κάποια καταγγελία ή δεν το Όχι. Ε, Α, ε, απλά προσπαθούσα να μην έχω πολλέ Γιατί σινα, θεωρώ σινα σινα ότι σινα όλη, και, ναι, και είσαι και ένα άνθρωπο που κρατάει αποστάσει. <Κι> ναι, είναι, ωραίο αυτό. ναι, αλλά αυτό ήταν λίγο περίεργο. Γιατί, <Κι> <Κι> ναι, δεν ναι, ναι. είχε πάει σε κάποια. Άρα είχε. Το περίεργο, παιδιά, θα ήταν να μην είχε. Το περίεργο είναι ότι μιλάς εσύ τώρα στη στήλη μου. Αχ, συγγνώμη, τη βλέπω τη στήλη. Άννα Μαρία! Πληρώθηκε καλά στου ψήφιου. Όχι. Και το λέει δυναμικά, δεν το λέει σε Όχι. Ντροπή. Ναι. Από τώρα. Όχι, λοιπόν. Μαρία. Ποιο ήταν υπεύθυνο, σα παρακαλώ, είναι φάπαξ ψήφιρο. <laughs> τώρα <laughs> μέσα να παίξει. Όχι, Όχι Άννα Μαρία. Όχι. Αλλά νομίζω είναι φυσικό. Όμως. Είναι φυσικό και όλα. Είναι πρώτη μου δουλειά. Ναι. ναι. Κοίτα, να... αν υπήρχε δεύτερη σεζόν, εκεί θα δείτε. Εκεί να δει. Θα... Τι θα ήταν η επιστροφή τη Ερατούτζη. Όχι, δεν θα γινόταν. Αλλά λέω, αν υπήρχε. Η εκδίκηση τη <σχε> την κάνα. Όχι, μα αν υπήρχε, εκεί θα μπορούσε. Ναι, ναι. Μα την επόμενη δουλειά που έκανα, αμέσω. Α, κληρώθηκα. Οκ, είχα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Άρα, παιδιά, μπορεί να κάνει και μια τέτοια μεγάλη επιτυχία χωρί να με χτίσει καλά. Μπράβο, αφιστήκη μου. Μπράβο, θα να σα απολύσουμε. ωρα. τα δέχομαι Μαρία μου! Έχω έτσι μια πορεία, βρε παιδί μου, πάντα θέλω να το ρωτήσω. Ε, εσύ τώρα όταν έπαιξε στου ψήφου τη καρδιά, την Ερατό, είχε παίξει. Ε, Πώ ήταν η εμπειρία σου να μπει έτσι σε διαφορετικού κόσμου, σε... αυτοί οι άνθρωποι ζουν με έναν άλλο τρόπο, ας πούμε, α πούμε, που ε, ζουν πολύ διαφορετικά και υπάρχει ένα ενδιαφέρον, α πούμε. Γνώρισε, λοιπόν. δηλαδή, ναι, στη, στη τσιγκάνικη ζωή, γνώρισε, είδε πράγματα, σου... κάτι κέρδισε μέσα από αυτό. Πάρα πολλά κέρδισα mm. και του γνώρισα πολύ. Δηλαδή, πηγαίναμε πολύ συχνά πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα και καθόμασταν μαζί του. Έβλεπα πώ λειτουργούν, πώ. Δηλαδή, ε, μιμηθήκαμε πράγματα mm. δικά του. Υπότιτλοι AUTHORWAVE καθημερινότητά Ναι, Μα καταρχά ήμασταν εκεί. Τα γυρίσματα γινόντουσαν εκεί. Και υπήρχαν και άνθρωποι που παίζανε κομπάρια. Μα έτσι, δεν ήταν είναι. εκεί. Στα ναι, σπίτια ναι, ναι, ναι. του κάναμε γύρισμα, Άρα oh. ήμασταν όλη τη μέρα επί εννιά μήνε. Μαζί του. Άρα ε, αφομοιώθηκαμε. Είναι μάθημα ζωή και αυτό. Ε. Πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Αφομοιώθηκαμε. Είναι, είναι κουλτούρα, ναι. Τελείω διαφορετική. Ναι. Είναι μια κουλτούρα. Σα δέχτηκαν, οκ, okay, μια χαρά. Ναι, όχι, απλά μα δέχτηκαν. Ήταν ah. μια αγκαλιά. Δηλαδή μα βοήθησαν πάρα πολύ. Ε, και περάσαμε πολλού μήνε μαζί του. Μαζί, όλοι μαζί. σε κανεί. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μάθαμε ποτέ. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αννα Μαρία που άντεξε το όχι στην κατίνα κατήνια Αυτό ήταν, παιδιά, και σήμερα το podcast μα. Καλό, υπέροχο, γιατί δεν δεχόμαστε αρνητικά. Όχι, όχι, όχι. Γράψτε τι θέλετε από κάτω. Τα κάτω παιδιά, γράψτε θα τα σχόλιά σα. Απάνταμε και τα θετικά και όλα. Λοιπόν. Μα έκανε την τεράστια χαρά και τιμή που ήταν εδώ στην Ευχαριστούμε πάρα χαρά. πολύ, Άννα Μαριά. Εγώ, εγώ, ευχαριστώ. Ε... Ήταν ε... μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό φιλοξενήμα στο όνομα Χοντέλ. Το όνομα Χοντέλ και το γύρο Πράιντ που είναι πάντα κοντά μα για να μα στηρίζει και να μα αγαπάει, γιατί και εμεί το αγαπάμε. Έτσι, και να είστε αγαπώ. πάντα καλά, να περνάτε όμορφα και να σκέφτεστε μόνο θετικά. Και να κάνετε και στο κανάλι. Καλή το έχουμε το κουδουλάκι. Χτυπήστε το πια. Χτυπήστε τα όλα, παιδιά. Βρείτε μα και στο TikTok, στο Instagram, παντού. Είμαστε σε όλε τι πλατφόρμε και Spotify, καλή, μην ξεχνάτε. Γι' αυτό τα έχουμε βάλει αυτά εδώ. Λοιπόν, φιλιά πολλά και στο επεισόδιο.